ξύπνησαν τραγικές μνήμες στο Μασταμπά. Κατέρευσε πεύκος στην Λεωφόρο Δημοκρατίας σκοτώνοντας τον δικυκλιστή Παναγιώτη Μητρέλο. Το σκηνικό επαναλήφθηκε αυτή τη φορά στην πολυσύχνα στη γειτονιά του Μασταμπά. Δυστυχώς έχω αναφερθεί ξανά στο παρελθόν ότι υπήρχε μια μερίδα συμπολιτών μας οι οποίοι προσέφηκαν στη δικαιοσύνη και κέρδισαν κάποια ασφαλιστικά μέτρα εμποδίζοντάς μας ουσιαστικά ως υπηρεσία Πρασίνου, ως Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουμε στην κοπή των δέντρων. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι προφανώς μας λυπεί όλους το γεγονός όταν είμαστε υποχρεωμένοι και αναγκασμένοι να κόψουμε ένα δέντρο το οποίο έχει πολλά έτη ηλικίας, αν θέλετε αποτελεί και ένα το πόσιμο. Πλην όμως, όταν βρισκόμαστε μέσα στον αστικό ιστό, προέχει η πολιτική προστασία, η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των πολιτών. Και κάποια στιγμή έχω ένα θόρυβο, μα τι, πώς σχίζεται το ξύλο έτσι δυνατά, και φώναξα εγώ από εκεί, Παναγία, τρόμαξα. Και φέτε ένα αυτοκίνητο άσπρο που ήταν ακριβώς από κάτω, πρόλαβε και πέρασε. Μάλλον φέτε επειδή άκουσε και αυτό στο θόρυβο, πιθανόν. Και πέρασε και τρέχω εγώ μετά που σταμάτησε. Λέω κάτι άλλο αυτοκίνητο θα είναι από κάτω, αλλά ευτυχώς ήταν τα άλλα πιο πίσω τώρα. Να πω το φανάρι ήταν κόκκινο και δεν περνούσανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Ήμουν στο μπαλκόνι και άκουσα το θόρυβο που έκανε και έπεσε σιγά σιγά το δέντρο και έπεσε. Αυτά είναι τα προβλήματα, ότι δεν συντηρούνται λογικά όπως πρέπει τα δέντρα. Ένα από τα μεγάλα δέντρα της οδούς Μπόκου έγειρε με αποτέλεσμα να κοπεί καταλήγοντας το οδόστρωμα και δίπλα σε σταθμευμένα οχήματα με τους περίοικους να σώζονται πραγματικά τελευταία στιγμή. Βρισκόμαστε στην οδός Μπόκου, στο σημείο ακριβώς όπου έπεσε μεγάλο δέντρο και έκλεισε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Είναι δραματική κατάσταση. Είναι μία μερίδα η οποία είναι εναντίον μας. Δηλαδή, είμαστε σε μία επιτροπή τότε για την κοπή των δέντρων. Δεν μας αφήνανε να τα κόψουμε. Μεγάλος πόλεμος. Εδώ κινδυνεύουνε. Ο κόσμος κινδυνεύει. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι και οι περαστικοί δεν μπορούν να πιστέψουν πως κατάφεραν να γλιτώσουν από μία νέα τραγωδία. Άλλο πεύκο στη γωνία στο σπίτι μου, το χάλασε το σπίτι μου, δεν μου το πλήρωσε ο Δήμος, το φτιάξαμε μόνοι μας και τώρα κινδυνεύει πάλι το σπίτι μου. Άσε τις αλλεργίες που έχουμε όλο το καλοκαίρι και είμαστε κλεισμένοι και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρά μας. Είναι αμαρτία αυτό που κάνουνε, θα το πληρώσουνε. Αμαρτία. Οι κάτοικοι του Μασταμπά είναι ανάστατοι. Η πτώση του δέντρου φέρνει τους πάντες πρώτων ευθυνών τους, με τους πολίτες του Ηρακλείου να ζητούν από τους αρμόδιους άμεσα μέτρα για τις γειτονιές τους.